Λοιπόν, μπορείτε να ζητήσουμε να μάθουμε 2-3 πραγματάκια να μας δώσετε μερικές εξηγήσεις εσείς. Ναι, κύριε Δωρακόπουλε, αυτό είναι αποτελεί την τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουμε ανάκληση της άδειας της πολεοδομικής για το εργοστάσιο το οποίο χτίζεται εσείς αυτή τη στιγμή στις Κουριές. Δεν είχε άδεια το εργοστάσιο. Αυτό ακριβώς. Δεν είχε άδεια, δεν τηρήθηκε η νομιμότητα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει σωστά και έχετε παρανομήσει ή παρατυπήσει. Ναι, πρώτα απ' όλα καλημέρα σε όλους. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί έτσι όπως ακούγονται. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, λίγο στο συσκευή σας. Έτσι όπως ακούγονται, έχετε δίκιο ότι δημιουργείται μια παρανόηση. Αυτό που είχαμε στα χέρια μας ήταν μια έγκριση δόμησης, που σημαίνει είναι ένα προκαταρκτικό στάδιο μέχρι να πάρεις την άδεια δόμησης. Η άδεια δόμησης, δηλαδή η άδεια για να κτίσεις το κτίριο στο οποίο αναφερόμαστε, δεν την πήραμε ποτέ. Έτσι. Η έγκριση δόμησης λοιπόν που ανακλήθη από την κυβέρνηση και μας παραπέμπει σε έναν άλλο νόμο μέσω του οποίου πρέπει να την πάρουμε, δεν μας άγγιξε με την έννοια ότι δεν είχαμε αρχίσει ακόμα να χτίζουμε τίποτα. Αυτό που φτιάχνουμε στις Κουριές τώρα είναι βάσει μιας άδειας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που μας δίνει το δικαίωμα απλώς να στήσουμε τα μηχανήματα και μας θερεί το δικαίωμα να τα κουκουλώσουμε, να το πω απλά και λαϊκά. Άρα δηλαδή εσείς τοποθετούσατε μηχανήματα εν ώψη άδειας και αυτό ανεκλήθη. Η τοποθέτηση των μηχανημάτων. Όχι, τα μηχανήματα συνεχίζουν να τοποθετούνται κανονικά. Αυτό που έχει μπει υποκρίση είναι το δικαίωμα του να χτίσουμε το στέγαστρο γύρω από αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αφορμή για μια συνολική συζήτηση. Άρα φαίνεται, κύριε Θεοδωρακόπουλο, ότι όλα θα πάνε εξ αρχής. Κοιτάξτε, και θέλω, έχοντας και υπόψη αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, στο Υπουργικό Συμβούλιο θέλω να μου πείτε τι θα κάνει η Ελληνικός Χρυσός. Το εξ αρχής. Πρώτα απ' όλα η δικιά μου η γνώμη και νομίζω και όλων μας είναι ότι με έναν διάλογο όλα μπορούν να λυθούν. Και οι ακραίες φωνές κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν ή να τους βοηθήσουμε όλους και από τις δύο πλευρές τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι σε αυτή την περιοχή ζούμε, σε αυτή την περιοχή έχουν γεννηθεί τα παιδιά μας και δεν έχει νόημα να χωριζόμαστε. Αύριο μεθαύριο πάλι μαζί θα είμαστε. Και για τον γυμνασιάρχη που είπατε, εγώ τον τιμώ και τον σέβομαι γιατί είχε και τα δύο μου παιδιά ως δάσκαλος. Και είναι πολύ καλός καθηγητής μαθηματικών. Όσον αφορά τώρα το θέμα που θέσατε, το εξ αρχής έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια εγκεκριμένη μελέτη παραδοτικών επιπτώσεων, εγκρίθηκε μετά από 7-8 χρόνια ιστοριών, τις θυμάστε πολύ καλά φαντάζομαι. Έγιναν προσφυγές από κατοίκους εναντίον της μελέτης στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έχουμε κάποιες, μάλλον 4 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, όλες είναι θετικές. Ουσιαστικά το εξ αρχής έχει να κάνει, αν θέλετε, με την έννοια του ότι αυτό είναι στα χέρια μας. Έχει επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας. Ναι. Ελάτε να κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν δεν θέλουν να σας δώσουν άδεια να προχωρήσετε στην εξόρυξη, τη μια μπορεί να φταίει το χαντάκι που περνάει από εκεί και ένα ελάφι που κατά λάθος βόσκησε και την άλλη μπορεί να φταίει όντως κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω, όταν μια μελέτη ενός επιστήμονα δείχνει ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρές. Χωρίς ειρήνη στην περιοχή δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε εξόρυξη στις Κουριές. Το πιο σημαντικό, νομίζω καλά το περιγράψατε και καλά το είπατε, είναι ότι η ιστορία μπορεί να τραβήξει και καιρό μπορεί να μην τραβήξει και καθόλου. Με την έννοια πια ότι αυτό που έχουμε εμείς στα χέρια μας, γιατί καθώς έχουμε επικεντρωθεί στην έννοια Σκουριές, το έργο μας είναι μεγάλο. Το έργο μας αναφέρεται σε Ολυμπιάδα, Στρατώνη και Σκουριές. Είναι τρία διαφορετικά εργοτάξια. Είμαστε 1.900 εργαζόμενοι, μοιρασμένοι και στα τρία εργοτάξια. Μάλιστα. Άρα οι Σκουριές κακώς έχει γίνει ότι είναι το είναι, μόνο... Είναι μεγάλο εργοστάσιο το συνολικό. Είναι αλήθεια ότι 2.000 θέσεις εργασίας είναι σοβαρή ιστορία για τα χρόνια μας. Πρέπει να βρεθεί όμως ένας τρόπος. Δεν γίνεται. Ακούω την κυρία Κεφαλά, ανατριχιάζω. Ακούω και τον κύριο Πασχαλίδη από κάτω με τα παιδιά στα γυμνάσια, ανατριχιάζω. Βλέπω μερικούς τρελούς με τα όπλα στα χέρια, νύχτες και εφόδους, ανατριχιάζω. Παρατηρώ παράθυρα για να σπρωχθεί η επένδυση και ανατριχιάζω, γιατί τα θέλω όλα στο φως. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει, λειτουργήσει τίποτα. Δεν είναι εύκολο, κύριε Δωρακόπουλε. Εμείς, ακούστε, για το θέμα που λέτε στο φως, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάνω απ' όλα η διαφάνεια και πάνω απ' όλα ο έλεγχος. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και είναι πρωτοποριακό
μια ιστορία ανοιχτών επισκέψεων, ανοιχτών θυρών στο έργο μας. Μέχρι τώρα 4.500 άνθρωποι έχουν επισκεφτεί το έργο και έχουν ξεναγηθεί, οι περισσότεροι από αυτούς προσωπικά από μένα. Έτσι. Δεύτερον, είμαστε ανοιχτοί σε επιτροπές ελέγχου. Σήμερα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα επιτόπου η επιθεώρηση μεταλλείων που ελέγχει τα πάντα. Είναι τόσο, συνεχής και στενή η έλεγχη, που και να θες να κάνεις κάτι δεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά γιατί να θες? Όταν η μελέτη την έχουμε υπογράψει εμείς Έλληνες μηχανικοί και την εφαρμόζουμε εμείς Έλληνες μηχανικοί, γιατί να θέλουμε να κάνουμε παρατυπία? Και μην ξεχνάτε ότι οι σκουριές είναι στην κατασκευαστική φάση ακόμα. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, με το δεδομένο ότι χθες είχαμε μια ανακοίνωση από την Eldorado Gold, η οποία λέει ότι συνεχίζουμε κανονικά τη δραστηριότητά μας στην Ελλάδα, ωστόσο αφήνει και μια αιχμή στη λήξη της ανακοίνωσης, λέγοντας ότι ενδεχομένως αυτή η ιστορία μπορεί να μας κάνει να το ξανασκεφτούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν και εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση έτσι όπως είναι, θα έχουμε από τη δική σας την πλευρά μια αναστολή εργασιών ή οτιδήποτε άλλο? Για να ακούσω το δεύτερο ερώτημα. Αν θα έχετε προσφυγή, αν θα προσφύγετε. Κοιτάξτε να δείτε, με το ελληνικό δημόσιο, το ξεκαθαρίζω για άλλη μια φορά, δεν είμαστε αντίδημοι. Με το ελληνικό δημόσιο, βάσει του συμβολέου του 2003, είμαστε αντισυμβαλόμενοι. Που σημαίνει ότι μαζί πορευόμαστε σε αυτή τη διαδρομή. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι η κυβέρνηση. Το συμβόλαιο είναι ενιαίο. Αυτό λοιπόν το συμβόλαιο έχει κάποιες προϋποθέσεις, έχει κάποιους παραμέτρους και κάποιους όρους. Είμαστε λοιπόν εδώ για να συζητήσουμε και να θυμίσουμε, αν θέλετε, πολλές φορές αυτούς τους όρους που υπογράψαμε το 2003. Από εκεί και πέρα, το είπατε και νομίζω καλά νωρίτερα, πέφτει ένα ελάφι, κάνει ένα τέτοιο οτιδήποτε και σου βρίσκουν ένα πρόσχημα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το έργο μπορεί να προπατήσει. Το αν έχουμε συνεχή προβλήματα ή προσκόμματα, είναι λογικό καθένας να σκέφτεται πράγματα διαφορετικά. Λεφτά τους είναι, δεν δικά μου. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η υπόθεση ξαναμπαίνει σε άλλο επίπεδο. Άρα εκ των συνθηκών θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Ο κύριος Θεοδωρακόπουλος είναι διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Επιχειρήσεως.